Και αυτό το οποίο το βάλαμε και σε αφίσες, Βιγεροπούλου Ευαγγελία, όταν μιλούν τα χέρια. Ας κάνουμε μια αναφορά σε κοφούς που έχουν διαπρέψει, λίγοι από τους κοφούς που έχουν διαπρέψει, όπως φυσικά ο Πετωμένο, ο οποίος άρχισε να κάνει την ακοή το 26 του και στα 44 ήταν εντελώς κοφός, σε 57 χρόνια. Ο Τόμας Έντισον, ο οποίος λόγω αστρακιάς από πολύ μικρός ήταν σχεδόν κοφός, αυτός ο οποίος εφήβρε το μικρόφωνο, φωνόγραφο και ηλεκτρικό λαμπτήρα. Η Γερτρούδη Έντερλ, η Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης, η οποία ήταν κοφή σιγά σιγά, είχε ένα πρόβλημα στο λαβύρινθο, σιγά σιγά άρχισε να κάνει την ακοή της. Καταπληκτική γυναίκα, ήταν η πρώτη η οποία διέσχισε το στενό της μάχη στο 26. Και σώθανε την κοινωνία τότε, γιατί πιστεύω ότι μπορούσε μια γυναίκα να βοηθήσει στο στέμμα της μάχης. Τελειώνουμε με τη Μάρλιν Μάντλιν. Ίσως θυμάστε, είναι αυτή η οποία πήρε το Όσκαρ τότε γυναική ρόλο στα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, το 86, σε ηλικία 21 ετών, κοφή ηθοποιός, η μοναδική, η πρώτη κοφή ηθοποιός που έχει βραβευτεί με το Όσκαρ, τότε γυναική ρόλο, Αμερικανή. Και πάμε με την πορεία του προγραμματός μας. Το πρώτο άτομο το οποίο ήρθε με σε επισκέπτη ήταν η κυρία Λέντα Σιμακοπούλου, η οποία μίλησε στα παιδιά για την νοηματική, για την δικιά της δουλειά ως διερμηνέας, για τις εμπειρίες της, διδάσκει φυσικά την νοηματική γλώσσα. Και στις 7 Μαΐου, όπως είδατε και νωρίτερα, μας επισκέφθηκε το 18ο Γυμνάσιο Λύκειο Πατρών. Είναι το μοναδικό σχολείο σε όλη την Ελλάδα, το οποίο έχει τμήματα και αγώνων και κοφών. Εδώ οι μαθητές μας πνευματίζουν, ένα τραγούδι αγάπης. Όλοι μαζί είμαστε μια συντροφιά, το φτιάξαμε ήδη κύκλιο και λέμε κάποια πράγματα στα παιδιά, γνωρίζονται μεταξύ τους. Περιμένουμε την επόμενη συνάντησή μας που όντως έγινε μετά από μια εβδομάδα, 12-14 Μαΐου, στην Πάτρα. Το πρώτο που είδαμε φυσικά ήταν ο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας, εκπληκτικό, από τα μοναδικά για μένα. Η κυρία Παπαγιανοπούλη, η οποία με ιδιαίτερο τρόπο δίδασκε και καθοδηγούσε τα παιδιά για να βρίσκουν τα αρχαιολογικά εκθέματα. Μου είπαν ότι έχω και δρόμο, για δώσει Γερμανού. Ο Ορφέας μας, ο οποίος είναι μπροστά σε σκελετούς από το Μικηναϊκό Πάρκο στη Βόρεια Πάτρα. Και φεύγοντας λοιπόν από το αρχαιολογικό, η επόμενη στάση μας είναι στο Χάγια Κλάους. Εκεί μας είχαμε ξενάγηση, μια απόσταξη, η Δήμητρα. Εδώ είναι το σήμερα, το μέρος το Αγίο που πήγαμε και καταλύσαμε. Και η άλλη μέρα ήταν η μέρα που επισκεφθήκαμε το 18ο Γυμνάσιο Πατρών, ο κύριος Θανάτος Μαρίνος, ο διευθυντής, η κυρία Αντρικοπούλη, η οποία είναι μία από τους διερμηνείς. Εικόνες που δείχνουν ότι είχαν κάνει πολύ ωραία ετοιμασία για να μας υποδεχτούν, με δρόμενα, με ομαδούλες, με παγωμένες εικόνες. Εμείς πάλι τους δείξαμε τραγούδια με νοηματική. Επίσης, τους δώσαμε τα δώρα, τα οποία, αυτό εδώ είναι δώρο το οποίο φέρανε τα παιδιά όταν ήρθαν εδώ. Το φτιάξανε τα χεράκια τους, ένα δέντρο, το οποίο είναι όρθιο, δεν πέφτει. Παγωμένη εικόνα, λοιπόν, εδώ. Το καράβι της Δήμητρας, εκπληκτικό έργο τέχνης, Δήμητρα. Εδώ δίνουμε επίση το βιβλίο της ιστορίας του Γέρκα και το τοπικό πολιτιστικό συλλόγο της πηγής στο διευθυντή. Και εμείς επίσης ως καθηγήτρες είχαμε κάποιο δρόμενο, παρουσιάσαμε ανάπη φυσικά. Τα μηνύματα τα οποία τα δώσαμε στα χαρτάκια, το είδατε και στο βίντεο. Φεύγουμε λοιπόν το 18ο Γυμνάσιο με πλούτο μέσα. Και ο κύριος Μαρίνος μας συνοδεύει και στην ξενάγηση στην πόλη, στο κάστρο της Πάτρας. Εξαιρετική η Εκκλησία, είναι αντίγραφος Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, μας το έδειξε. Τα σκαλάκια, φτάνουμε στον Αγίο Ανδρέα, τη μεγάλη αυτή Εκκλησία. Την άλλη μέρα πρέπει με το δρόμο για τα Καλάβρια, τα
μέρα, το δημοτικό, το παλιό δημοτικό, το οποίο τώρα είναι Μουσείο Καλαβρετινού Ολοκαυτώματος, συγκλονιστική εμπειρία μας. Εκεί σοκαριστήκαμε βλέποντας, ακούγοντας και βλέποντας εδώ τα πρόσωπα των εκτελεστέντων στα Καλάβρητα. Και η επόμενη εικόνα αυτή, μια εικόνα που μας συγκλώνησε, είναι η γυναίκα η οποία έχει πάρει με κουβέρτα τον άντρα της τον νεκρό που έχει εκτελεστεί για να τον κουβαλήσει. Ήταν δύσκολο, ήταν ψηλά, ήταν μακριά. Τα δύο παιδάκια της, τα οποία και αυτά θλιμμένα παρακολουθούν τη μάνα. Το Μέγας Φίλιο ήταν η επόμενη στάση μας, όπου ξαναλυθήκαμε, μάλλον το επισκεφθήκαμε. Η εικόνα της Παναγίας εξαιρετική, απομαστήκα και καιρή από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Κατεβήκαμε και κάτω στο Σπήλιο. Και κλείνει η εκδρομή με το Ιωβασίλη μας το Λουτράκι και φτάνουμε στη σημερινή μέρα που είναι η εκδήλωσή μας.